είδα στο ερωτήματος εδώ, κύριε Δήμαρχε, μάλλον του θέματος που θέσαμε σήμερα, προκειμένου να έχουμε συζήτηση για την προμηθευτική σε αυτή τη συνεδρίαση, είναι σχετικά με τη βιωσιμότητά της. Δηλαδή, υπάρχει το ζήτημα που έθεσε προηγουμένως ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας σε σχέση με το δάνειο. Υπάρχουν τα ζητήματα των υποχρεώσεων της εταιρείας. Και υπάρχει και το ζήτημα των εσόδων. Δηλαδή, τι έσοδα έχει η εταιρεία. Μας λοιπόν υπάρχει μια εύλογη ανησυχία εάν η εταιρεία σήμερα, με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που σέρνει από το παρελθόν και με αυτά τα έσοδα ή ποια έχετε προγραμματίσει, αν μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το ζήτημα και τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είναι μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες. Γιατί υπάρχουν ακίνητα, είναι ζητήματα τα οποία μπορεί ξαφνικά να δημιουργήσουν σοβαρότατα θέματα, υπάρχουν ενεργές μισθώσεις με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα 11 που αναφέρατε προηγουμένως. Επομένως, εκεί είναι αυτό που θέλουμε να μάθουμε και είναι, όπως έβαλε και η κυρία Παπαλιού, γνήσιο το ενδιαφέρον, διότι είναι μια εταιρεία η οποία καλύτερα από εμάς γνωρίζετε ότι έχει μια ιστορική διαδρομή και θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς έχετε σκοπό να πορευτείτε από εδώ και πέρα. Απλά θέλω να θυμίσω στο σώμα και στην παράταξη και στις παρατάξεις που συμμετείχαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχε πάρθει μια συγκεκριμένη απόφαση δύο φορές του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε οριστεί μια συγκεκριμένη επιτροπή όσον αφορά το ΕΠΟΣ και την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΟΣ, το οποίο ποτέ δεν κατέληξε σε ένα συμπέρασμα, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ατυχώς συρθήκαμε σε μια δικαστική διαμάχη με την Κιβωτό στο επίπεδο τη συμφωνία ότι εμείς σαν προμηθευτικοί θα παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες προς την Κιβωτό, κάτι το οποίο δεν έγινε και αυτή τη στιγμή έχουμε συρθεί σε δικαστική διαμάχη που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και τόσο θετική για μας. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι θα ανοίξει ο φάκελος από μας της υπόθεσης ΕΠΟΣ, εννοείται μετά απευθείας από την δικαστική απόφαση που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τη σταματήσω. Είμαι σε συνεννόηση με την Κιβωτό, προσπαθούμε να μην βιαίως, να μην φυγεί για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους μπορώ να σας αναλύσω αν θέλετε σε κάποιο συμβούλιο και να σας δείξω και τα χαρτιά της Κιβωτού. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι 130.000 της του δανεισμού από τη Ροδοκλίνων θα φτιαχτεί ταμιακά την επόμενη τριετία. Αυτή είναι η συμφωνία με το 51%. 49% έχει η προμηθευτική. Θα φτιαχτεί ταμιακά έναντι των μερισμάτων που έχει λαμβάνει η προμηθευτική. Οπότε αυτό δεν θα ξεπληρωθεί το 2025. Μου το επαναβεβαίωσε τις προηγούμενες μέρες και ο μέτοχος του 51% της Ροδοκλίνων και αυτό πράττει ο ίδιος. Δηλαδή τακτοποίηση μερισματική και δανειακή σύμβαση αυτά τα τρία χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά μέσω των μερισμάτων θα καλυφθεί ο δανεισμός των 130.000. Το δάνειο δεν έχει εξυπηρετηθεί καθόλου, ακριβώς για το λόγο του ότι η προμηθευτική στάθηκε ασυνεπής στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Κιβωτό. Το δάνειο θα καλυπτόταν από τα χρήματα που θα έπαιρνε από την Κιβωτό η προμηθευτική, τα οποία τα πήρε 1,5 χρόνο. Μετά τον 1,5 χρόνο σταμάτησε, διότι σταμάτησαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή έχει πάει δικαστικά. Αυτό δεν σας είπα, ότι έχει πάει δικαστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι και η διαδικασία, το αν θα αγοραστεί το ΕΠΟΣ από το Δήμο, η Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν παρέδωσε ποτέ το συμπέρασμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή πράγματι είναι μια σημαντική συζήτηση για την προμηθευτική και τα θέματα που αφορούν την προμηθευτική,
Ερωτώ γιατί δεν κλήθηκε ο πρόεδρος και κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του απερχόμενου της προμηθευτικής, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις, διαζώσεις, όχι υποστηρίζοντας βεβαίως τις θέσεις τους, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν να διαφωτίσουν το σώμα με περισσότερα στοιχεία και βεβαίως face to face. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή άκουσα να πούμε εδώ πέρα για δύο ποσά, άκουσα για το δάνειο από τη Ροδοκλίνων των 130.000 ευρώ, ένα θέμα το οποίο βεβαίως στην τοποθέτησή μου θα μιλήσω και θα πω τις απόψεις μου, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή, το δάνειο το οποίο υπάρχει, μήπως ξέρετε από πότε έχει πάρθει από την τράπεζα και το λόγο για τον οποίο είχε ληφθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούνε όλη την ιστορία της επιχείρησης για να βγάλουνε ακριβή άκρη. Και όταν με ρωτά ο κύριος Κάρματζης για το ποιος πήρε το δάνειο, το δάνειο το τελευταίο, κύριε Κάρματζη, το πήρα εγώ. Θα έπρεπε να με ρωτήσετε όμως με τι χρέος παραλάβατε την προμηθευτική στο Δήμο Ομηρούπολης και για ποιο λόγο συνάψατε καινούριο δάνειο και έφυγε το παλιό δάνειο που ήταν με πολύ δυσμενές ρεσόρους. Αυτό δεν με ρωτήσατε και δεν με ρωτήσατε και με πόσα εκατομμύρια χρέος βρήκα την προμηθευτική. Έτσι, και δεν με πόσα εκατομμύρια χρέος βρήκα την προμηθευτική όταν παρέλαβα το Δήμο Ομηρούπολης. Ναι, και να δούμε βεβαίως και πώς παραλάβατε εσείς από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή την προμηθευτική. Για να δούμε και πώς την παράλαβα εγώ την προμηθευτική. Γι' αυτό σας λέω θα γίνει μέσα στον Αύγουστο ένα μονοθεματικό. Να καλέσουμε λοιπόν και να δούμε την ιστορία της προμηθευτικής και το πώς έχει περιέλθει εδώ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πήγε ποτέ το συμπέρασμα για να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες τουλάχιστον να απορροφηθεί το κτήμα αυτό από το Δήμο.